βέβαια. Ηλεκτρονικός. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι Παρασκευή 12 Απριλίου και αμέσως τώρα ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Super B. Ξεκινούμε το δελτίο μας με το σάλο που συνεχίζεται και με παρεμβάσεις στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ ανά την Ελλάδα για την περίφημη φωτογραφία του υποψήφιου ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργού Παναγιώτη Κουρουμπλή με τον Μητροπολίτη Καλαβρίτων και Γιαλίας Αμβρόσιο. Στα πρόθυρα της κρίσης βρέθηκε χθες ο ΣΥΡΙΖΑ με την υπόθεση Κουρουμπλή, αφού οι πληροφορίες λένε ότι έγιναν σκέψεις ακόμη και να διώξουν τον υποψήφιο ευρωβουλευτή εξαιτίας των φωτογραφιών με τις αγκαλιές και τις αγάπες με τον Μητροπολίτη Αμβρόσιο. Προφανώς η φωτογράφηση προκάλεσε μια δυσφορία λόγω της παρουσίας του Υπουργού με τον κύριο Αμβρόσιο δίπλα-δίπλα και λόγω του παρελθόντος του κύριου Αμβρόσιου με τον Κουρουμπλή. Εντάξει. Επειδή τώρα εμείς εδώ στην Αχαΐα, κοιτάξτε, γιατί είναι πανελλαδικό το θέμα που ανήκει, ξέρεις, δεν έχει να κάνει. Σωστά. Εμείς με την Αχαΐα, αναγκαστικά αρκετές φορές οι βουλευτές βρισκόμαστε σε κοινούς τόπους με τον Αμβρόσιο, έτσι. Ναι. Βρισκόμαστε σε κοινούς τόπους, αυτό να το πούμε. Τώρα, νομίζω ότι ήταν μια ατυχή στιγμή για τον Κουρουμπλή αυτή. Δεν νομίζω να δηλαδή ήθελα να το ερμηνεύσω θετικά. Δεν νομίζω να επιδίωξε συνάντηση με τον Μητροπολίτη και αν επιδίωξε ήταν λάθος. Εδώ προφανώς υπήρχε κάποια ενημέρωση από τον Αμβρόσιο, δεν ξέρω από ποιον υπήρχε ενημέρωση, αν ήταν δηλαδή από τον υπουργό, τον πρώην υπουργό, τον κύριο Κουρουμπλή ή από κάπου αλλού δημοσιογραφικά κλπ. Ήταν στο πρόγραμμά του και το ξέρε. Εντάξει, μετά τώρα αν σου εμφανιστεί ο Αμβρόσιος εκεί, δεν ξέρω πώς έγινε, τι να πω τώρα. Πάντως εντάξει, προφανώς είναι ατυχές και δεν είναι καλή εικόνα να το έχεις προγραμματίσει αυτό το πράγμα και τελικά να βγαίνει έτσι με δίπλα-δίπλα τον Αμβρόσιο. Το τηλεφώνημα που έκανε ο γραμματέας του κόμματος Πάνος Κουρλέτης στον πρώην Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας και νυν υποψήφιο ευρωβουλευτή, προερχόμενο από το βαθύ Πασόκ, Παναγιώτη Κουρουμπλή, χθες το μεσημέρι ήταν σε υψηλούς τόνους. Του ζητήθηκαν εξηγήσεις για το ραντεβού του με τον ακραίο ιεράρχη και αυτές που έδωσε δεν κρίθηκαν καθόλου πιστικές, αφού το βασικό του επιχείρημα ήταν ότι η δημοκρατία είναι ανεκτική και συνεπώς πρέπει να συγχωρεί. Τι σχέση έχει η δημοκρατία με τον Αμβρόσιο, φαίνεται να το ανταπάντησε ο κ. Σκουλέτης, αλλά απάντηση δεν πήρε. Μάλιστα, από το τηλεφώνημα Σκουλέτη προέκυψε σαφώς ότι οι αγκαλιές και οι αγάπες με τον Μητροπολίτη Αιγιαλίας ήταν πρωτοβουλία του Παναγιώτη Κουρουμπλή και όχι μια συνάντηση που προέκυψε τυχαία ή ζητήθηκε από τον Μητροπολίτη. Παρά το γεγονός ότι στην αρχή της συνομιλίας του με τον Πάνο Σκουρλέτη ο κ. Κουρουμπλής ισχυρίστηκε ότι η συνάντηση έτυχε και δεν είχε κανονιστεί εκ των προτέρων, γεγονός που διαψεύδουν οι φωτογραφίες που τον δείχνουν να δέχεται βραβείο από τον Αμβρόσιο. Εξού και κάποια στιγμή έγιναν σκέψεις ακόμη και για την αποπομπή του Παναγιώτη Κουρουμπλή από το ψηφοδέλτιο. Τελικά κρίθηκε ότι το να τον διώξουν από τη λίστα θα έκανε ακόμα μεγαλύτερη ζημιά στο κόμμα και προς το παρόν φαίνεται να παραμένει. Αλλά το κακό έχει γίνει. Λοιπόν, Δημήτρης Χωρίτος, Δημήτρη, καλησπέρα. Γεια σου. Είναι ένα θέμα το οποίο θα το συζητήσουμε και σε λίγο, γιατί θα έχουμε εδώ τον κύριο Σπαρτινό, τον βουλευτή Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ, που πήρε και αυτός ξεκάθαρη θέση κατά του Πάνου Κουρουμπλή και πιο σκληρή από τον κύριο Ριζούλη που ακούσαμε στο ρεπορτάζ. Θα μας τα πει σε λίγο και ο κύριος Σπαρτινός δηλαδή. Φαίνεται ότι γλίτωσε, όπως λέγαμε και χθες, ο Παναγιώτης Κουρουμπλής στην αποπομπή από το Ευρωψηφοδέλτιο, αλλά έφτασε πολύ κοντά και πάντως προκάλεσε στην κυριολεξία την οργή της μεγάλης πλειοψηφίας των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Λογικό είναι αυτό, διότι ο Μητροπολίτης Αμβρόσιος ούκο λίγες φορές έχει καταφερθεί εναντίον του ίδιου του εν ενεργεία Πρωθυπουργού της χώρας με ακραίες εκφράσεις και συνάμα με κατάρες ποικιλότροπες και πρωτόγνωρες. Επίσης κατά του πρώην Υπουργού Παιδείας του Νίκου του Φίλη να του κοπεί το χέρι και κάτι τέτοιου τύπου ακρότητες. Ταυτόχρονα, και δεν το λέω εγώ, το λένε τα ελληνικά δικαστήρια, εκρίθησαν οι ομοφοβικές του δηλώσεις. Έτσι, οι δηλώσεις του ως ομοφοβικές, ρατσιστικές και εν πάση περιπτώσει ακραίες σε κάθε περίπτωση. Ταυτόχρονα η εν γέννη πρακτική του με βουλευτές της Χρυσής Αυγής να φωτογραφίζεται και να... Πάντως δεν τιμωρήθηκε, Δημήτρη. Ωραία όλα αυτά που λες. Ναι. Αλλά δεν τιμωρήθηκε ο Κουρουμπλής. Έδωσε μια εξήγηση ότι
είναι ανεκτική η δημοκρατία και εγώ σε αυτό το πλαίσιο φωτογραφήθηκα με τον Ιεράρχη και τελείωσε η υπόθεση εκεί. Έχω την αίσθηση ότι δεν ήθελε στη δεδομένη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ να δημιουργήσει περαιτέρω προβλήματα, πάει σε εκλογές και το κατάπιε. Αλλά η ουσία ποια είναι, ότι ο Παναγιώτης Κουρουμπλής δεν έκανε απλώς φάουλ. Έγραψε στα παλαιότερα των υποδημάτων του την κεντρική φιλοσοφία του ΣΥΡΙΖΑ σε ό,τι αφορά τις εκλογές. Και ποια είναι αυτή? Χτες εδώ στην Πάτρα έγινε εκδήλωση για τις ευρωεκλογές με κεντρικό σύνθημα το πώς θα φρενάρουμε την άνοδο της ακροδεξιάς σε ευρωπαϊκή κλίμακα και την επικυριαρχία του νεοφιλελευθερισμού, ο οποίος συνδυαζόμενος με την ακροδεξιά φέρνει μέρες λιτότητας, φέρνει αυτό που ζούμε. Ναι, είναι αντίθετο στη φιλοσοφία του ΣΥΡΙΖΑ, είναι προφανές αυτό. Είναι απίστευτο. Θα τα πούμε και σε λίγο με τον κύριο Σπαρτινό. Μένοντας στο ΣΥΡΙΖΑ, να πάμε στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού, η οποία καθορίστηκε στην Πάτρα, θα είναι Δημήτρης 20 του μηνός, έτσι. 20 Απριλίου, πράγματι, η κάθοδος σχετίζεται φυσικά με τις επικείμενες ευρωεκλογές. Κυρίως. Πρωτίστως, οπωσδήποτε, κυρίως, και ταυτόχρονα σε δεύτερο πλάνο με τις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπου ως γνωστόν ο ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά υποστηρίζει και πρακτικά τον Γιώργο Ρόρο στο Δήμο της Πάτρας και έχει δώσει στήριξη στον Απόστολο Κατσιφάρα στην περιφέρεια. Έτσι έπραξε σε πολλές περιφέρειες και δήμους της χώρας. Προσπάθησε να συνδυαστεί και όπου δεν συνδυάστηκε παρήχε τη στήριξή του ως ΣΥΡΙΖΑ. Άρα το επόμενο Σάββατο στην Πάτρα Πρωθυπουργός, προφανώς για προεκλογική εμφάνιση. Το πρόγραμμά του θα προκύψει τις επόμενες ημέρες σε λεπτομέρειες και θα τα δούμε, μπορεί να μας διαφωτίσει ο κύριος Πατινός για κάποιες πρώτες πληροφορίες σε λίγο. Είναι προφανώς μια επίσκεψη με ιδιαίτερο πολιτικό βάρος στη συγκυρία που γίνεται, Δημήτρη, και έτσι θα υπάρξει και μεγάλη προετοιμασία από τις δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ στην περιοχή. Τώρα πάμε στην εκδήλωση που είναι ακόμα σε εξέλιξη, ολοκληρώνεται, του κινήματος αλλαγής στην Πάτρα με τρεις υποψήφιους ευρωβουλευτές. Έτσι, με προεξάρχοντα τον Δήμαρχο Αθηναίων και υποψήφιο βουλευτή, ευρωβουλευτή του Κινάλ, τον Γιώργο Καμίνη. Θα είναι επίσης η κυρία Μένη Μαλιώρη και ο Μεϊμάρογλου. Τρεις υποψήφοι ουσιαστικά ευρωβουλευτές πραγματοποιούν, είναι εν εξελίξει σαφέστερα. Για αρκετό κόσμο από ό,τι μαθαίνω η εκδήλωση. Έχει κόσμο. Ο Καμίνης, ακόμα και όταν ήταν υποψήφιος για την αρχηγία του Κινάλ, είχε έναν κόσμο εδώ στην περιοχή. Οι γνωστοί πατρινοί ετάχθησαν στο πλευρό του. Άρα έχει λαμβάνει. Η Μένη Μαλιώρη ως γνωστόν είναι από την περιοχή, άρα είναι από τα γνωστά πρόσωπα του Κινάλ και παλαιότερα του ΠΑΣΟΚ. Ήταν και υποψήφια βουλευτής, έτσι. Έτσι, και ήταν και εν ενεργεία ευρωβουλευτής, που σημαίνει την ξέρει τη θέση, ξέρει και το πόστο με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Πάμε στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας για το πρώτο θέμα που θα μας απασχολήσει απόψε, γιατί έχουμε κι άλλο συνέχεια. Γιατί εκεί, λόγω των στάσεων εργασίας που έχουν προγραμματίσει οι εκπρόσωποι των εργαζομένων, φαίνεται ότι θα πάμε σε αναβολή 15 χειρουργείων την ημέρα από την ερχόμενη Δευτέρα. Διαφωνίες ξέσπασαν στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Πατρών ο Άγιος Ανδρέας μεταξύ ιατρών και συνδικαλιστών εργαζομένων εν ώψη της έναρξης καθημερινών στάσεων εργασίας από την προσεχή Δευτέρα 15 Απριλίου. Σύμφωνα με τον Διευθυντή της Χειρουργικής Κλινικής του Νοσηλευτικού Ιδρύματος, Φώτη Καρβελά, οι επικείμενες απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζόμενων θα επιφέρουν αναστολή αλλά και ακύρωση χειρουργικών επεμβάσεων. Έχει δημιουργηθεί πρόβλημα και όχι μόνο τώρα, αλλά έχουμε τώρα μερικούς μήνες που κάθε εβδομάδα θα έχουμε τουλάχιστον μία μέρα στάσεις εργασίας. Νομίζω ότι είναι υπερβολικά όλα αυτά που γίνονται και κυρίως αυτό που έχει αναγγείλει το Συνδικάτο Ιπποκράτης, ότι από Δευτέρα θα έχουμε συνεχίσει καθημερινές τάσεις εργασίας. Αυτό δημιουργεί μια αναπανόρθωτη βλάβη στη δημόσια υγεία, γιατί καθημερινώς θα αναβάλλονται 10 με 15 χειρουργεία και είναι άνθρωποι που για μερικές κλινικές περιμένουν μήνες να χειρουργηθούν. Αντίθετος με τις τάσεις εργασίας είναι και ο διοικητής του νοσοκομείου, κύριος Εραμέτης, τονίζοντας ότι έτσι θα υπάρξει μεγάλη ταλαιπωρία και για τους ασθενείς που έχουν τα προγραμματισμένα χειρουργεία. Βέβαια, σε κάθε περίπτωση τέτοιου είδους κινητοποιήσεις, του στυλ στάση εργασίας 8.30-9.30, έχει σημαντική επιβάρυνση σε ό,τι αφορά τον προγραμματισμό των χειρουργείων. Θα πρέπει οι χειρουργοί και οι ασθενείς που είναι προγραμματισμένοι να
προχωρήσουν στην προετοιμασία τους ή να μην προχωρήσουν. Είναι λάθος να προετοιμάσεις έναν άνθρωπο για χειρουργείο και τελευταία στιγμή να του πεις δεν θα κάνεις χειρουργείο. Δεν μπορεί δηλαδή κάποιος που θέλει να χειρουργήσει το οτιδήποτε να περιμένει πότε θα σταματήσει τις απεργίες του στο σωματείο, τις απεργιακές του κινητοποιήσεις στο σωματείο. Αυτά είναι λάθος. Σε κάθε περίπτωση έχουν επίδραση στην υγεία του κόσμου. Και με αυτή τη λογική είναι λάθος. Από την άλλη πλευρά όμως τάσεται το Σωματείο Εργαζομένων ο Ιπποκράτης, το οποίο επισημαίνει πως εδώ και καιρό είναι αφημένοι στην τύχη τους. Οι κινητοποίησεις θα μπορούσαν να είχαν αποτραπεί εάν και εφόσον όλο αυτό το χρονικό διάστημα υπήρξε διάλογος. Διάλογος με τον διοικητή τον συγκεκριμένο δεν υπάρχει. Όσες φορές υπήρξε αποδείχθηκε ανούσιος και ο διοικητής αφαιρέτιος. Είναι σοβαρό το θέμα, όπως καταλαβαίνουμε τώρα, έτσι. Δεν είναι αστείο το γεγονός ότι πάμε για αναβολή χειρουργείων. Εγώ αντιλαμβάνομαι και τα δικαιώματα των εργαζομένων και προφανώς και το δικαίωμά τους να απεργήσουν και να κάνουν στάσεις εργασίας. Αλλά ούτως ή άλλως, Δημήτρη, η έχει που έχει τα προβλήματά του το νοσοκομείο. Η παροχή υπηρεσιών υγείας στην περιοχή, ξέρουμε καλά ότι περνάει από 1000 μέρια προβλήματα. Μέσα σε αυτά είναι για τα προβλήματα των εργαζομένων, αλλά δεν μπορεί, πρέπει να την πληρώσει ο ασθενής. Τα όποια δίκαια των συνδικαλιστών, και πράγματι υπάρχουν ελλείψεις, υπάρχει ασυνεννοησία των συνδικαλιστών του Συλλόγου Ιπποκράτης, κάπως έτσι δεν Ιπποκράτης, λέει, ναι. Που είναι πρόεδρος ο κ. Πετρόπουλος που μίλησε. Υπάρχει ασυνεννοησία με τη διοίκηση, υπάρχει μια ακαμψία από μέρους της διοίκησης, το νοσοκομείο έχει πολυπίκυλα προβλήματα και αυτά που εκθέτουν κατά καιρούς οι συνδικαλιστές είναι σωστά και δίκαια αιτήματα. Τώρα όχι μόνο έχασαν το δίκιο τους. Ποιος νομίζει ότι είναι ο συνδικαλιστής Πετρόπουλος επικεφάλης των εργαζομένων? Ο άνθρωπος που θα καθορίζει τις ζωές των πολιτών, των ασθενών, πότε θα εγχειριστούν, αν θα εγχειριστούν, εξηγελαστεί. Αυτό συνιστά κατ' εμένα ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί στο συνδικαλισμό. Μόλις καταργήθηκε, μόλις έχασαν όλα τους τα δίκαια και μόλις όλοι οι ασθενείς και οι συγγενείς τους είναι εναντίον τους για ένα και μόνο λόγο. Θα καθορίσει ο Πετρόπουλος και ο κάθε Πετρόπουλος πότε θα εγχειριστεί ο πατέρας, η μάνα, το παιδί των συμπολιτών μας. Θα αναβάλει 15 χειρουργεία την ημέρα επειδή του θυμιέται. Καταλαβαίνω τι λες. Γιατί δεν πάει στο Πολάκι? Έχει λογική αυτό. Γιατί δεν γκρεμάει πάνω? Θα μπορούσαν οι εργαζόμενοι να βρουν έναν άλλο τρόπο ή μια άλλη χρονική περίοδο. Εις βάρος του ασθενούς. Μισό λεπτό. Να πούμε καταρχήν ότι η περίοδος στην οποία βρισκόμαστε είναι βεβαρημένη με πολλά ιατρικά περιστατικά. Για διάφορους λόγους. Ναι. Έτσι. Δεν είναι μια περίοδος εύκολη για τους γιατρούς και τα δημόσια νοσοκομεία. Είναι μια δύσκολη περίοδος. Μα ήδη πας και σου λέει, έλα να εγχειριστείς μετά από ένα μήνα. Με πάρα και πολλά, έχει το Πετρόπουλος και λέει όχι. Με πάρα πολλά περιστατικά γρήπη σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία που έχουν επιβαρύνει την ήδη δύσκολη κατάσταση. Έτσι, είναι μια δύσκολη χρονική περίοδος για τα νοσοκομεία. Άρα λοιπόν αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι προφανώς και κάθε απεργία έχει τα αποτελέσματά της. Δηλαδή όταν κάνουν απεργία στη ΔΕΗ μπορεί να έχουμε μεθοδευμένες και συγκεκριμένες διακοπές ρεύματος. Όταν κάνουμε απεργία στα νοσοκομεία, να έχουμε κάποιες αναβολές χειρουργείων. Είναι όμως μια δύσκολη περίοδος, δεν μπορεί, επαναλαμβάνω, να την πληρώνει ο ασθενής. Να έχουμε αναβολές χειρουργείων. Ναι, ναι. Ποιος ασθενής και ποιος συγγενής. Για 15 χειρουργεία την ημέρα κάνουν λόγο. Είναι υπέρ του Πετρόπουλου και του κάθε Πετρόπουλου. Ουδείς είναι όλοι θυμωμένοι. Περιμένει ο άλλος να εγχειριστεί στο δημόσιο νοσοκομείο 1, 2, 3 μήνες. Και έρχεται ο συνδικαλιστής και του λέει, άκουσε με κάτι, επειδή έχω ένα αιτηματάκι, θα πάει 2 μήνες μετά, μπλοκάρω εγώ τα χειρουργεία. Έχω την αίσθηση ότι αυτός ο συνδικαλισμός είναι απάνθρωπος. Έχω την αίσθηση ότι αυτός ο συνδικαλισμός είναι ενάντια στην ανθρώπινη ύπαρξη και στην υγεία των πολιτών. Τέτοιου τύπου συνδικαλισμός νομίζω ότι πάει αλλού. Και θυμώνω, Γιώργο, διότι μιλάμε για ασθενείς. Θυμώνω γιατί μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Είναι ευαίσθητο το θέμα. Θα πρέπει ίσως να το ξαναδούν και να μπορέσουν, κατ' εμέ, να βρουν μια λύση στο νοσοκομείο Ιωσής Ανδρέας.
Όχι να πάει στην Αθήνα, Γιώργο. Να μην είναι συνδικαλισμό, κατά... να αποκλείσει ένα δρόμο, να κρεμάσει ένα πανό. Που να μην είναι να κατά πάει να παίξει τις μπουνιές με τον Πολάκη. Έρχεται στο φτωχό πολίτη. Γιατί ποιο πάει στο δημόσιο νοσοκομείο, Γιώργο. Ναι. Ο ασφαλισμένο ή ο ανασφάλιστο. Ο πολίτης, που δεν έχει χρήματα να απευθυνθεί στην ιδιωτική υγεία. Και πάει στο φτωχό τον άνθρωπο και του λέει δεν θα χειρουργηθεί γιατί εγώ διαφωνώ με το διοικητή. Μάλιστα. Τι λοιπόν, είναι αυτά τα πράγματα. Να ελπίσουμε και εδώ θα είμαστε να τα πούμε και από Δευτέρα, να ελπίσουμε να βρεθεί μια λύση έστω και την ίσταντη ώρα για να αποφευχθεί αυτό που είπαμε προηγουμένως, αυτή η αναβολή σε πάρα πολλά προγραμματισμένα χειρουργεία για τα οποία περίμενε κόσμος ήδη αρκετό καιρό. Έτσι. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα για να περάσουμε σε άλλο θέμα πώς έγινε, θα το δείτε στο ρεπορτάζ. Η υπεξαίρεση των 21 περίπου χιλιάδων ευρώ από την ΔΕΙΑ της Πάτρας. Στην κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς σε βάρος του εργαζόμενου της ΔΕΙΑΠ που υπεξαίρεσε ποσό που ξεπερνάει τις 21.000 ευρώ, προχώρησε η διοίκηση της δημοτικής επιχείρησης. Ο τρόπος που λειτουργήσε ο εμπλεκόμενος ήταν ανεξάρτητος από το λογισμικό σύστημα που χρησιμοποιεί η ΔΕΙΑΠ. Ο εργαζόμενος εισέπρατε τα χρήματα από τους καταναλωτές και παραλάμβανε τα παραστατικά τους. Τα κρατούσε όμως το συρτάρι του χωρίς να πιστώνει τους λογαριασμούς των καταναλωτών, οι οποίοι έμεναν με την εντύπωση ότι είχαν τακτοποιήσει την οφειλή τους απέναντι στη ΔΕΙΑΠ. Η διοίκηση, αφού ενημερώθηκε από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία, έκανε τα δέοντα. Δηλαδή, προχώρησε σε εντολή να πιστωθούν λογαριασμοί, να μην φαίνονται δηλαδή τα χρήματα ότι δεν είναι πληρωμένα από τους δικαιούχους, σε όσους τέλος πάντων όφυλαν. Και βεβαίως το πρώτο που έγινε ήταν να φύγει από τη θέση του. Την ίδια στιγμή ο εργαζόμενος και έδωσε εντολή να ξεκινήσει τη διαδικασία πειθαρχικής δίωξης. Όπως εξήγησαν στελέχη της δημοτικής επιχείρησης, στη διαδικασία δεν μεσολαβούσε η χρήση κάποιου λογισμικού, αλλά ο υπάλληλος είχε όλη την ευθύνη ενημέρωσης του λογαριασμού που εξοφλούνταν. Μάλιστα, οι αποδείξεις που κρατούσε χωρίς να πιστώνει τα ποσά στους καταναλωτές βρέθηκαν και αποτελούν πιστήρια στην περαιτέρω νομική διερεύνηση της υπόθεσης. Η δράση του, μας έλεγαν οι ίδιες πηγές, θα εξακριβωνόταν, αν δεν το αποκάλυπτε ο ίδιος, με την επόμενη παράδοση των λογαριασμών, στους οποίους θα εμφανιζόταν ισόπωση οφειλή των χρημάτων που είχαν καταβάλει και παρακρατήθηκαν από τον εργαζόμενο. Πάμε τώρα στον χώρο της παιδείας και της αντιδράσης των εκπαιδευτικών που απήργησαν σήμερα για τις αλλαγές, τις τελευταίες αλλαγές που ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στο Εργατικό Κέντρο της Πάτρας από καθηγητές γυμνασίων και ηλικίων στα πλαίσια της 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης που είχαν προκηρύξει για σήμερα. Το Λύκειο έχει χάσει το μορφωτικό του χαρακτήρα. Σταματάει η γενική παιδεία στην τρίτη γυμνασίου. Ανεξάρτητα με αυτά που λέει ο Υπουργός Παιδείας, η γενική παιδεία σταματάει στην τρίτη γυμνασίου. Έχουμε την πρώτη Λυκείου να είναι το πρώτο παρασκευαστικό είδος, τη δεύτερη Λυκείου το δεύτερο και τελειώνουμε στην τρίτη. Εξουθενώνει την οικογένεια, εξουθενώνει οικονομικά γενικότερα την οικογένεια, αλλά είναι τεράστιο το πρόβλημα που δημιουργεί στους μαθητές. Η κινητοποίηση των εκπαιδευτικών πραγματοποιείται με αφορμή τις αντιδράσεις τους στις αλλαγές που θέλει να φέρει το Υπουργείο Παιδείας στο Λύκειο και το νέο εξεταστικό σύστημα. Ενώ Λουκέτο έχει μπει σήμερα στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Όσον αφορά το Λύκειο και την εισαγωγή στα πανεπιστήμια, πρόκειται για μία βόμβα ουσιαστικά στη συνοχή του Λυκείου. Ανοίγει τις πόρτες κατάργησης επί της ουσίας τάξεων όπως η τρίτη Λυκείου και με μια αλλαγή της κυβέρνησης ή με μια πίεση του ΟΣΑ ο κίνδυνος μεταφέρεται στη Β' Λυκείου. Ταυτόχρονα συρρυκνώνουν τα πανεπιστήμια και άρα οι κόκκινες και πράσινες σχολές είναι μια μούφα και επομένως η εκπαιδευτική κοινότητα έχει απόλυτο δίκιο να ανοίξει το θέμα. Το ζήτημα θα συνεχιστεί και την επόμενη χρονιά. Θα μπορούσαμε να μην είμαστε εδώ σε αυτήν την κινητοποίηση για αυτό το νομοσχέδιο που πάει να κατατεθεί και ουσιαστικά κάνει την Τρίτη Λυκείου εξεταστικό κέντρο και μείνει πανελλαδικές ξανά στην Τρίτη Λυκείου. Ναι στην αναβάθμιση του δημόσιου σχολείου, ναι στην αναβάθμιση του Λυκείου, αλλά με έναν τρόπο που δεν θα εξοντώνει τα παιδιά μας. Στο πλευρό των καθηγητών στέκονται σήμερα και οι μαθητές γυμνασίων και λυκείων, αντιδρώντας το νομοσχέδιο για το νέο Λύκειο και το νέο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι θα συμβεί με τα αναδρομικά, ένα θέμα που παραμένει σε εκκρεμότητα και αφορά χιλιάδες πολίτες και στην περιοχή μας. Αναδρομικά για ένα έτος στις επικουρικές συντάξεις που φτάνουν μέχρι και 1.793 ευρώ, αναγνωρίζει εμέσως το ΕΤΑΕΠ, παραθέτοντας ειδικά ενημερωτικά σημειώματα τις περικοπές που κρίθηκαν αντισυνταγματικές και τις διεκδικούν περίπου 800.000 συνταξιούχοι με αιτήσεις και με αγωγές.
Στα ενημερωτικά αυτά έχουν υπολογιστεί όλες οι μειώσεις που έγιναν στις επικουρικές συντάξεις από το 2013 ως και τον Μάιο του 2016, με όλους τους νόμους, ώστε ο κάθε συνταξιούχος να έχει πλήρη εικόνα και ποσό για τα αναδρομικά που δικαιούται να πάρει πίσω. Τα σημειώματα αυτά είναι συγκεντρωτικά, καθώς έχουν υπολογισμένες τις μειώσεις για κάθε μήνα και εμφανίζουν το σύνολο των περικοπών σε ειδική στήλη ως και το Μάιο του 2016. Για το διάστημα από Ιούνιο 2016 και μετά, οι μειώσεις των παλιών μνημονίων σταμάτησαν να επιβάλλονται και αντικαταστάθηκαν από τις ακόμη βαρύτερες περικοπές που φτάνουν στο 50% με τον επανυπολογισμό των επικουρικών που ψήφισε και εφάρμοσε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με τον νόμο Κατρούγκαλου. Το ΕΤΑΕΠ, βλέποντας να φουντώνει το κίνημα «Δώστε πίσω τα αναδρομικά», μια από τα δικαστήρια δικαιώνουν τους συνταξιούχους, αναγνωρίζει εμέσως ότι υφίσταται θέμα επιστροφών και διεκδικήσεων και για το λόγο αυτό υποχρεώθηκε να ανεβάσει το ειδικό ενημερωτικό σημείωμα με τα παράνομα ψαλίδια, ώστε κάθε συνταξιούχος να μπορεί να υπολογίσει με ακρίβεια πόσα που οφείλονται από τις επιστροφές. Αυτά τα στοιχεία οι υπηρεσίες δεν τα καταχώριζαν μέχρι πρόσφατα, αλλά αναγκάστηκαν να το πράξουν υπό την πίεση του όγκου των αιτήσεων και των αγωγών που καταθέτουν οι συνταξιούχοι. Συνεχή αύξηση τώρα παρουσιάζουν οι μισθώσεις καταλυμάτων μέσω της ειδικής πλατφόρμας Airbnb και στην περιοχή μας. Το αν το φαινόμενο των βραχυχρόνιων μισθώσεων τύπου Airbnb αποτελεί κατάρα ή ευλογία για τους Έλληνες πολίτες, προσπαθούν να διαπιστώσουν αναλυτές και φορείς. Τα τελευταία 3 χρόνια στην Ελλάδα, τα ακίνητα που διατίθενται για βραχυχρόνια μίσθωση μέσα από πλατφόρμες όπως το Airbnb έχουν παρουσιάσει εκρηκτική αύξηση, δημιουργώντας ευκαιρίες αλλά και σημαντικά προβλήματα στην αγορά των ακινήτων. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αφορά χιλιάδες ενοικιαστές είναι οι τιμές των ακινήτων που έχουν εκτιναχθεί. Υπάρχουν περιοχές όπου η αύξηση είναι 100% και το γεγονός ότι σε πολλές περιοχές τα σπίτια για μακροχρόνια μίσθωση είναι πλέον ανύπαρκτα. Ήδη με εντολή του Πρωθυπουργού συστάθηκε επιτροπή από τα συναρμόδια Υπουργεία για να εξεταστεί το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη βραχυχρόνια μίσθωση. Η Επιτροπή σύντομα θα παρουσιάσει τα συμπεράσματά της. Παράλληλα, η κυβέρνηση επεξεργάζεται τη δυνατότητα ορισμένων παρεμβάσεων που θα επεκτείνουν το θεσμικό πλαίσιο για τη βραχυχρόνια μίσθωση. Πέραν των επιπτώσεων στην αγορά ακινήτων, υπάρχει και το ζήτημα της φοροδιαφυγής. Η εφορία τα τελευταία 24 ώρα εντόπισε 38 φορολογούμενους που είχαν αδήλωτα εισοδήματα μέσω Airbnb. Τα κλιμάκια της ΔΟΗ εντόπισαν τους φορολογούμενους μέσω των στοιχείων μεταβιβάσεων ακινήτων. Από την έρευνα βρέθηκαν 38 αφημοί με αδήλωτα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb, στα οποία είχαν δηλώσει εκ των υστέρων μέσο εισόδημα 23.222 ευρώ ή 1.935 ευρώ το μήνα κατά μέσο όρο. Ο έλεγχος της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων είχε ως αποτέλεσμα το 76% σε πλήθος 50 υποθέσεων να σπεύσει και οθελώς να δηλώσει εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων τύπου Airbnb συνολικού ποσού 882.443 ευρώ. Λοιπόν, πάμε δυστυχώς σε μία ακόμη αυτοκτονία, στην Λακαρνανία. Είναι η πολλωστή φορά, Δημήτρη, που αναφερόμαστε σε τέτοιο περιστατικό. Είχαμε νέα αυτοκτονία στο Αγρίνιο. Αυτή τη φορά θυμίζω ότι άλλη μία αυτοκτονία είχαμε πριν από 3 μέρες. Έτσι ακριβώς ουσιαστικά, Γιώργο, πολλαπλασιάζονται τα ειδήσεις τέτοιου τύπου και δυστυχώς το βλέπουμε και στην περιοχή μας, έχουν όλο ένα και μια μεγαλύτερη αυξητική τάση. Και δεν είναι, μιλάμε για πάλι έναν άνθρωπο, έτσι, 55χρονος. Έτσι. 55χρονος. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε 2 αυτοκτονίες, μία στην Ηλία, μία στην Λακαρνανία. Έχουμε σε πολύ μεγάλη συχνότητα, επαναλαμβάνω, και στην περιοχή μας και φαίνεται από όλα τα στοιχεία, στη Δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο, τέτοια περιστατικά. Τέτοια περιστατικά δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι είμαστε συγκαταλεγόμεθα στις φτωχότερες ζώνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η φτώχεια, η παρατεταμένη κρίση, τα διέξοδα που δημιουργούνται εξ αυτών οδηγούν πάρα πολλούς συνανθρώπους μας στο απονοημένο διάβημα, τους οδηγούν σε μια πράξη που κατ' εμέ πρέπει να αποφεύγεται. Καλύτερα να είσαι και να φωνάζεις στους δρόμους και να προσπαθείς να αντισταθείς παρά... Αλλάξει τα πράγματα. Έτσι. Πάμε στην αστυνομία, η οποία σήμερα είχαμε νέο μπαράζ κλήσεων. Το τελευταίο διάστημα υπάρχει διαρκής και έντονη παρουσία των αστυνομικών της τροχιάς για τις άμεσες δράσεις με πάρα πολλές κλήσεις που έχουν κοπεί στο κέντρο της Πάτρας. Έτσι. Από την περασμένη εβδομάδα υποτίθεται ότι έχει δοθεί σαφής
εντολή προς τους τροχονόμους, όχι μόνο να επιδίδουν κλήσεις στα διπλοπαρκαρισμένα ή στα παρκαρισμένα σε θέσεις αμαία ή σε λοιπές θέσεις που απαγορεύεται να παρκάρει κανείς, αλλά και να αφαιρούνται οι πιναγίδες. Εδώ βλέπουμε επί το έργο, έτσι. Άργησε η τροχέα. Μπράβο που το ξεκίνησε, διότι η κατάσταση πλέον είναι αφόρητη. Δεν μπορεί να θέλεις 20 και 25 λεπτά για να διασχίσεις την Αγίου Ανδρέου επειδή κάποιος του τιμήθηκε. Όχι, και πλέον πρέπει να πούμε ότι εκλείπουν και οι λόγοι του διπλοπαρκαρίσματος, όποιους λόγους μπορούσε να επικαλεστεί ο καθένας στο παρελθόν. Πλέον υπάρχει και δημοτικό πάρκινγκ δωρεάν στην μία πλευρά της πόλης, έτσι, δηλαδή στον Άγιο Διονύσιο. Υπάρχουν μέσα μαζικής μεταφοράς, υπάρχει ο προαστιακός. Υπάρχουν δηλαδή δυνατότητες στην πόλη σιγά σιγά να μπορέσει κάποιος να αφήσει το αυτοκίνητο στο σπίτι, κάποιος, αν χρειάζεται να κατέβει. Στον Καλετζότη, στον Άγιο Διονύσιο, όχι να κάνει τρεις γωνίες με τα πόδια. Στο πάρκινγκ Καλετζότη, βεβαίως. Πρέπει να παρκάρει και κυρίως Αγίου Ανδρέου, Μεζόνος και Κορίνθου έξω από το κατάστημα για να πάει να φτιάξει το κινητό του, να αγοράσει ένα παντελόνι, να πιει ένα καφέ. Αυτό συνιστά αθλειότητα υπό ποια έννοια. Μπλοκάρεις όλη την κίνηση, εξαναγκάζεις χιλιάδες πατρινούς να πάνε 20 και λεπτά και μισή ώρα αργότερα στο σπίτι τους μετά τη δουλειά, να κοιμηθούν γρήγορα. Ειδικά τις ώρες αιχμής είναι απελπιστική κατάσταση. Είναι... Νομίζω ότι η τροχέα και η άμεση δράση έχουν πλέον κάθε λόγο να είναι πιο αυστηροί, έτσι, γιατί ξαναλέω, η κατάσταση δεν είναι όπως πριν κάποια χρόνια. Έχει πάει αλλού. Έχει δυνατότητες να μετακινηθεί ο πολίτης με πολλούς τρόπους. Πάμε στα εξώδικα με τα οποία η ΔΕΗ ξεκινά να διεκδικεί τις μεγάλες οφειλές. Στο αμέσως επόμενο διάστημα ξεκινά την αποστολή εξοδίκων στους μεγαλοφιλέτες. Αντιμέτωποι με σωρία εξοδίκων βρίσκονται συνδρομητές της ΔΕΗ από την Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή, οι οποίοι έχουν απλήρωτους λογαριασμούς. Το φαινόμενο έχει χαρακτηριστικά ντόμινο, ενώ την ίδια ώρα καταγράφονται περιπτώσεις διακοπών ρεύματος σε καταναλωτές της ΔΕΗ από την περιοχή, οι οποίοι είναι ενταγμένοι στο κοινωνικό τιμολόγιο, καθώς έπαψε να είναι σε ισχύ η άτυπη απόφαση να μην γίνονται διακοπές σε αυτή την κατηγορία συνδρομητών κατά τη χειμερινή περίοδο. Στέλνει εξώδικα και πολύ περισσότερο στέλνει και εξώδικα σε άτομα με το κοινωνικό τιμολόγιο και διακοπές, γιατί εκεί υπήρχε η προστασία ότι δεν κοβόσατε την περίοδο του χειμώνα και την περίοδο και δεν κόβετε την περίοδο του καλοκαιριού. Σε αυτούς έστειλε ένα εξώδικο και αυτό μετά το 1η Μαρτίου είχαμε και φαινόμενα διακοπής σε χρήστες του κοινωνικού τιμολογίου. Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο συνδικαλιστής Θεόδωρος Κανελόπουλος, η παραχώρηση οφειλών προς τη ΔΕΗ σε ξένους οίκους προκαλεί έντονο προβληματισμό, καθώς σε περίπτωση υλοποίησης ενός τέτοιου σεναρίου θα βρεθούν αντιμέτωπες με τους ξένους οίκους, επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα από τη Δυτική Ελλάδα. Ο Θεόδωρος Κανελόπουλος ανέφερε επίσης πως μεγάλο ζητούμενο είναι και το κατά πόσο το επόμενο βήμα θα είναι και η παραχώρηση των οφειλών από συνδρομητές της ΔΕΗ σε εισπρακτικές εταιρείες, καθώς κάτι τέτοιο θα συνιστά παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Πάμε τώρα στον εξωδικαστικό μηχανισμό, η πρώτη φάση του οποίου απέτυχε βέβαια, αλλά πάμε σε μια επανέκδοση, μια νέα έκδοση ουσιαστικά της πλατφόρμας, η οποία θα είναι στον αέρα. Σε λειτουργία τέθηκε σήμερα η νέα έκδοση της πλατφόρμας του εξωδικαστικού μηχανισμού. Η πλατφόρμα για τον εξωδικαστικό μηχανισμό βελτιώθηκε και πλέον διαθέτει την εξής δυνατότητα. Εφόσον οι τράπεζες ψηφίσουν αρνητικά στην ψηφοφορία για την έναρξη της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, τότε εξαιρούνται οι τράπεζες και η αίτηση προωθείται προς ρύθμιση των οφειλών προς το δημόσιο. Στην επόμενη αναβάθμιση της πλατφόρμας, η οποία υπολογίζεται ότι θα πραγματοποιηθεί σε 1 με 1,5 μήνα, θα γίνει και το εξής. Εφόσον μία τράπεζα έχει κάτω του 85% του συνολικού χρέους, τότε ανεξαρτήτως τι ψηφίζει η τράπεζα, θετικά ή αρνητικά, η αίτηση θα προωθείται προς ρύθμιση των οφειλών προς το δημόσιο. Θα πάμε σε αυτό το σημείο σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Όταν επιστρέψουμε, θα μιλήσουμε με τον κύριο Κώστα Σπαρτινό, τον βουλευτή Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ, και βεβαίως για την δήλωση που έκανε για τον κύριο Κουρουμπλή και τη φωτογράφησή του με τον Αμβρόσιο, την επίσκεψη Τσίπρα αλλά και την Οβάρτης. Φωνάζουμε από πέρσι, η ομάδα έχει πρόβλημα μπροστά. Και θα σε ενοχλεί να το χαμηλώσω. Το Ραμόν, ναι. Σέντερφορ, το Ραμόν. Πρόσωπο. Όχι ότι σας πέφτει λόγος, αλλά ο λογαριασμός της ΔΕΗ είναι. Η ΔΕΗ, από όσο ξέρω, έρχεται μια φορά στους 2 μήνες, ταχυδρομικός. Αν θέλετε να ξέρετε, έρχεται και κάθε μήνα ηλεκτρονικός. Ηλεκτρονικός, ηλεκτρολόγος, δεν βαριέσαι. Καλό παιδί να είναι.
ηλεκτρονικός λογαριασμός ΔΕΗ. Τον λαμβάνεις και τον εξοφλείς εύκολα και γρήγορα σε μηνιαία βάση. Απλά κάνε εγγραφή στην υπηρεσία e-bill στο dei.gr ή με τη βοήθεια της εξειδικευμένης ομάδας της ΔΕΗ που θα βρίσκεται στην πόλη σου. ΔΕΗ. Πάντα δίπλα σας. Δουλεύει το ταξίμετρο? Βέβαια. Ηλεκτρονικός. Αγόρι μου, πες μου γιατί είμαι στη δουλειά. Τι, ξέμεινες από μονάδες? Και γι' αυτό σκάς. Σου στέλνω τώρα. Ναι, γλυκιά μου, πες μου λίγο γρήγορα μόνο γιατί καίγομαι. Να σου ανοίξω το Wi-Fi. Τελείωσε το διάβασμα. Μπράβο το κορίτσι μου, το κάνω επί τόπου. Ο πεθερούλα μου, ευτυχώς που πήρες. Θα το ξέχναγα, ε. Σου πληρώνω το σταθερό τώρα. Για εσένα που περνάνε όλα από τα χέρια σου, το My Cosmote App με νέες δυνατότητες κάνει τη ζωή σου ακόμα πιο εύκολη. Κατέβασε το τώρα. Cosmote. Ένας κόσμος καλύτερος για όλους. Student for a day. Γίνε σπουδαστής για μία ημέρα. Επίλεξε την ειδικότητα που σε ενδιαφέρει και έλα στο EEC Delta 360 να παρακολουθήσεις ένα μοναδικό workshop. Δήλωσε συμμετοχή στο eecdelta360.gr/sfat2019 και κέρδισε υποτροφία και ειδικές τιμές. Be a student for a day. Live the Delta 360 experience. Λοιπόν, καλησπέρα στον κύριο Κώστα Σπαρτινόπουλο μαζί μας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Είπα και προηγουμένως ότι θα μιλήσουμε και για το θέμα Κουρουμπλή, που είναι ένα θέμα στο οποίο πήρατε και εσείς θέση, κύριε Σπαρτινέ, και μία θέση εναντίον όσων έκανε ο κύριος Κουρουμπλής με τον Άγιο Καλαβρίτων και Γυαλίας. Είστε από αυτούς που και δημόσια εκφράσατε την διαφωνία σας. Πάντως τη γλίτωσε από ό,τι φαίνεται την αποπομπή από το Ευρωψηφοδελτίο. Θεωρείται πάντως ότι είναι σοβαρό θέμα, έτσι, δεν είναι ένα μικρό θέμα. Είναι ένα θέμα γιατί... Γιατί κάνατε λόγο στη δήλωσή σας για δικαιολογημένη αναστάτωση. Δεν ασχολήθηκα μόνο εγώ και οι άλλοι συνάδελφοι εδώ στην Αχαΐα. Επενέβηκε ο γραμματέας του κόμματος, ο Πάνος ο Σκουρλέτης, ο οποίος επικοινώνησε μαζί του και μετά την επικοινωνία αυτή, είμαι σίγουρος ότι αφαιρέθηκε και. Αφαιρέθηκε. Κατέβασε την ανάρτηση, ναι. Από το site του εκεί ήταν το. Ναι, ναι, ο Μητροπολίτης. Κατέβασε την ανάρτηση. Και νομίζω ότι εξηγήσαμε κι εμείς ότι εγώ τουλάχιστον λέω ότι δικαιολογημένα υπήρξε ένα θέμα. Δεν μπορούμε να το κρύψουμε αυτό, ότι ήταν δικαιολογημένη αυτή η αναστάτωση που προέκυψε και μεγάλη φασαρία στα μέσα δικτύωσης, στα κοινωνικά μέσα. Διότι πρέπει με κάποια πράγματα να είμαστε σαφείς και απόλυτοι. Θέλω να πιστεύω ότι ο συνάδελφος κάπως μπλέχτηκε σε αυτή την ιστορία χωρίς να το έχει προγραμματίσει και να το έχει προσφέρει. Στο πρόγραμμά του δεν ήταν πάντως από τη... Στο πρόγραμμα που μας είχε στείλει στην Ομαρχιακή, για την αλήθεια ότι είχε πει θα είμαι αυτές τις μέρες στον νομό Αχαΐας, θα πάω εκεί, θα συναντήσω αυτούς, θα δω εκείνον. Δεν περιεχόταν αυτή μέσα η συνάντηση. Ναι. Έτσι, ούτε η επίσκεψη στο συγκεκριμένο ίδρυμα εκεί. Και νομίζω ότι εάν προέκυψε κάπως έτσι, ναι, ξαφνικά, θα ήταν καλό να πάρει μια γνώμη από τώρα, τους ωραία, ντόπιους. Εγώ καταλαβαίνω ότι εσείς και πολλοί ακόμη, οι περισσότεροι θα έλεγα στο ΣΥΡΙΖΑ, διαφώνησαν και δεν το έκρυψαν με την, κίνηση αυτή του Πάνου Κουρουμπλή. Όμως μήπως προκύπτει, κύριε Σπαρτινέ, ένα πιο βαθύτερο ζήτημα.
Μήπως δηλαδή προκύπτει ότι κάποια στελέχη που έχουν έρθει από άλλους πολιτικούς χώρους είναι δύσκολο να προσαρμοστούν απόλυτα στις δικές σας απόψεις και αυτό φαίνεται σε ορισμένες περιπτώσεις όπως αυτή του Πάνου Κουρουμπλή. Και επειδή κάνετε ανοίγματα τελευταία, διάφορα ανοίγματα, κυρίως στον χώρο του πρώην Πασόκ, μήπως θα δούμε και άλλα τέτοια στο μέλλον. Γιατί έχετε φέρει πολλούς κουρουμπλίδες πλέον, έχετε κάνει μεταγραφές πολλές. Εγώ δεν ξεχωρίζω. Πολλές μωραΐτιδες, αυτό. Δεν ξεχωρίζω τους συντρόφους και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτούς που προέρχονται από τον παραδοσιακό ΣΥΡΙΖΑ και σε αυτούς που ήρθαν αργότερα. Διότι έχω γνωρίσει και έχω συναντήσει ανθρώπους που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ ή από άλλους χώρους, οι οποίοι είναι εξαιρετικοί, τηρούν πάντα αυτά που λέει το κόμμα, δεν έχουν καμία παρασπονδία κάνεις ποτέ σε τίποτα. Άρα αυτός ο διαχωρισμός δεν νομίζω ότι είναι σωστός και νομίζω ότι αντίθετα σιγά σιγά έχει υπάρξει μια όσμωση ανάμεσα σε αυτό που λέμε ιστορικό ΣΥΡΙΖΑ του 3-5% και στο ΣΥΡΙΖΑ το σημερινό και πηγαίνουν τα πράγματα πάρα πολύ καλά, έχουμε αποκτήσει καινούργιους φίλους κιόλας. Δεν υπάρχει ζήτημα, λέτε. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Ήταν νομίζω μια παραφωνία. Συγκεκριμένη παραφωνία. Αστοχία από ένα συνάδελφο, ο οποίος βέβαια να πούμε ότι έχει μια μακρά δημοκρατική πορεία. Ο άνθρωπος δεν έχει δείξει ποτέ ότι είχε απόψεις έτσι περίεργες, να το πούμε έτσι. Λοιπόν. Αλλά αυτό έπρεπε όμως να πάρουμε τις αποστάσεις μας, γιατί δεν έπρεπε να δημιουργηθούν σκιές πάνω στην κατεύθυνση που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτά τα ζητήματα. Λοιπόν, πάμε στην επίσκεψη Τσίπρα, η οποία καθορίστηκε. Τα λέγαμε και στις προηγούμενες κουβέντες που κάναμε εδώ. Θα έρθει το άλλο Σάββατο, στις 20 του Απρίλη. Η συγκέντρωση μάλλον θα γίνει στο γήπεδο του Απόλλωνα. Και θα είναι και η προεκλογική, θα λέγαμε, συγκέντρωση στην Πάτρα. Άρα θα έχουμε προεκλογική συγκέντρωση στο γήπεδο του Απόλλωνα στην Περιβόλα, έτσι. Ναι. Θα είναι η κεντρική παρουσία του Πρωθυπουργού. Υπάρχει κάτι άλλο στο πρόγραμμα, θα κάνει συναντήσεις με τον κύριο Ρόρο, με τον κύριο Κατσιφάρα? Λεπτομέρειες δεν ξέρουμε ακόμα. Οπωσδήποτε η στήριξη και στον Γιώργο τον Ρόρο και στον Αποστόλη τον Κατσιφάρα με κάποιους τρόπους θα είναι απόλυτα σαφής και θα ξαναδιατυπωθεί. Έτσι. Και νομίζω ότι δεν θα υπάρξει καμία αμφιβολία ποιους στηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ και στο Δήμο. Θα είναι σαφής και ο Πρωθυπουργός. Μάλιστα. Πόσους βλέπετε τους υποψήφιους, μιας και λέμε για τα αυτοδιοικητικά που στηρίζετε εδώ, Ρόρο και Κατσιφάρα δηλαδή? Νομίζω ότι και οι δύο πηγαίνουν καλά. Πολύ καλά θα έλεγα. Ο Αποστόλης ο Κατσιφάρας, εντάξει, έχει και μια προϊστορία και ένα παρελθόν. Είναι γνωστές οι θέσεις του πάνω στα αυτοδιοικητικά ζητήματα. Ο Γιώργος ο Ρόρος είναι καινούριο πρόσωπο στα αυτοδιοικητικά, αλλά έμπειρο και γνωστό πρόσωπο με μεγάλη αναγνωρισιμότητα στα κοινά της πόλης, σε όλα τα θέματα με τα οποία και ο ίδιος σαν πολίτης, αλλά και ο εμπορικός σύλλογος του οποίου είναι πρόεδρος εδώ και 10 χρόνια, έχει τοποθετηθεί σε όλα αυτά. Μάλιστα. Εσείς να θυμίσω ότι ήσασταν ο υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ στο Δήμο της Πάτρας την προηγούμενη φορά, άρα έχει αξία να ακούσουμε την άποψή σας. Θέλω πριν πάμε στο επόμενο θέμα που είναι ο Νοβάρτης, να μου πείτε, επειδή άκουσα και ακούω στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να λένε ότι αξιοποιώντας το πολιτικό κλίμα που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, η Νέα Δημοκρατία περιμένει να βαφτεί γαλάζιο σχεδόν όλος ο χάρτης. Ναι. Μιλώντας για την περιοχή, θεωρείτε ότι θα είστε κρυωμένος και ήρθατε σήμερα σε τέτοια κατάσταση, οπότε δικαιολογήστε. Θεωρείτε λοιπόν ότι η περιοχή μας θα είναι εξαίρεση σε αυτό το γαλάζιο που βλέπει η Νέα Δημοκρατία παντού? Η Νέα Δημοκρατία έχει κάποιο πρόβλημα με την όρασή της και τα βλέπει όλα γαλάζια. Δεν θα είναι έτσι τα πράγματα και όσον αφορά... Ο κύριος Σταντινός, αν μπορέσουμε να συνεχίσουμε να μου πείτε, αλλιώς να κάνουμε μια διακοπή και να επανέλθουμε σε λίγο. Να πάμε σε ένα θέμα, Να πάμε στο ναυάγιο της Ζακύνθου, όπου εκεί μετά τα γνωστά προβλήματα, εν όψη του φετινού καλοκαιριού, γίνεται προσπάθεια να υπάρξει πρόσβαση στην θάλασσα για τους λιόμενους. Είναι μία από τις πιο δημοφιλείς, αν όχι η πιο δημοφιλής παραλία της χώρας μας, και γίνονται προσπάθειες να προλάβουμε το φετινό καλοκαίρι να έχει πρόσβαση όλος ο κόσμος. Θα δούμε πώς στο ρεπορτάζ.
Την απόφαση να συγκροτηθεί επιτροπή που θα διαχειριστεί το ζήτημα που έχει προκύψει με την παραλία του Ναυαγίου πήρε το Δημοτικό Συμβούλιο Ζακύνθου μετά την πρόσφατη συζήτηση για το θέμα και το αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί σχετικά με το άνοιγμα της διάσημης παραλίας το καλοκαίρι. Στο Δημοτικό Συμβούλιο παρουσιάστηκε η επιστημονική έκθεση για την εκτίμηση του κατολισθητικού κινδύνου στην παραλία που εκπονήθηκε προσφάτως από τον καθηγητή Ευθύμιο Λέκα. Ο Δήμαρχος Ζακύνθου ενημέρωσε ότι ο κ. Λέκας κινήθηκε ταχύτατα και ετοίμασε τη μελέτη, η οποία προβλέπει τρεις ζώνες. Ενώ γνωστοποίησε ότι η μελέτη κοινοποιήθηκε στο Λιμενάρχη Ζακύνθου, ο οποίος του απάντησε ότι χρειάζεται έγγραφο από κάποια δημόσια υπηρεσία για να ανοίξει την παραλία στο κοινό. Δεχόμαστε πιέσεις από παντού και γι' αυτό σας καλώ εντός της εβδομάδας στο γραφείο μου, σημείωσε ο κ. Κολοκοτσάς, ο οποίος ανέφερε ότι ο εισαγγελέας ζήτησε να μπουν πινακίδες στο χώρο. Ψάχνετε κάτι ιδιαίτερο σε πλακάκια και είδη υγιεινής? Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ιδιαίτερες προτάσεις και εκπληκτικές προσφορές. Πλούσια γκάμα σε πλακάκια μεγάλων διαστάσεων. Ενεργειακές λύσεις θέρμανσης με σύγχρονα συστήματα υψηλής τεχνολογίας και απόδοσης. Ντερτινής. Πλακάκια είδη υγιεινής, θέρμανση Ντερτινής. Υψηλή ποιότητα, απόδοση και εγγύηση στις καλύτερες τιμές. Βασιλείου Αδαμοπούλου 64 στην Πάτρα. Λοιπόν, επιστροφή με τον κύριο Σπαρτινό, ο οποίος επαναλαμβάνω ότι ναι, είναι σε κατάσταση μιας γρίπης. Συγγνώμη για την αναστάτωση, αλλά με πνίξατε κιόλας που είπατε ότι η Νέα Δημοκρατία τα βλέπει όλα γαλάζια. Και τρελάθηκα με αυτό που άκουσα και έπαιξε κι αυτό κάποιο ρόλο. Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία και το Κινάλ, μετά το προχώρημα της ιστορίας με την Οβάρτης, όπου η εισαγγελέας κάλεσε ένα πρόσωπο πολιτικό, δεν έχει σημασία ποιο. Ναι, τον κύριο Λοβέρδο, ναι. Τον κύριο Λοβέρδο, να αρθεί η ασυλία του για να δώσει ανομωτή κατάθεση ως ύποπτος, όχι ως κατηγορούμενος ακόμα. Mm. Σταμάτησε μετά από λίγο να μιλάει επί της ουσίας, να προσπαθεί να αποδείξει ότι ο κύριος Λοβέρδος δεν φταίει σε τίποτα και άρχισε με νομικίστικους τρόπους να μιλάει για την παραγραφή. Δηλαδή φτάσαμε στο κωμικό και στο εξοργιστικό ταυτόχρονα γεγονός να ακούμε στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας αλλά και τον κύριο Βενιζέλο να λένε γιατί πρέπει να παραγραφεί αυτή η ιστορία ασχέτως αν έγιναν τα αδικήματα ή όχι. Το αδίκημα αυτό, αν έγιναν τα αδικήματα ή όχι. Είναι μια καθαρά αμυντική στάση την οποία νομίζω ότι την καταλαβαίνει όλος ο κόσμος. Με κάτι επιχειρήματα ότι εάν είσαι υπουργός και σε λαδώσουνε, τα πιάσεις, δεν πειράζει, αυτό παραγράφεται διότι είναι μέσα στα καθήκοντά σου να παίρνεις και μίζες, εάν είσαι υπουργός. Ενώ αν δεν είσαι, όπως είπε, δεν Αθανασίου, είναι καθήκον σου, οπότε δεν πειράζει. Αυτά. Όπως κύριε Σπαρτινέ, σας καταλογίζεται ως κυβέρνηση ότι επενδύεται πολύ στην Οβάρτη και σας έχει βγει λίγο μούφα η ιστορία. Ότι δηλαδή δεν υπάρχουν στοιχεία που θα οδηγήσουν σε κατηγορίες και σε ενοχή πολιτικά πρόσωπα. Γιατί κάποια στιγμή αυτή η ιστορία θα τελειώσει. Εσείς όμως αυτό το χρησιμοποιείτε για να πετάξετε λάσπη στον ανεμιστήρα και ό,τι κάτσει, ό,τι κερδίσετε εκλογικά. Αυτό κατηγορίες. Αυτό θα το πει η δικαιοσύνη και η διαδικασία, η δικαστική. Εμείς δεν μπορούμε σε αυτό να πούμε τίποτα. Αλλά νομίζω ότι το πιο λογικό, όταν καλείται κάποιος να κάνει μια κατάθεση ως ύποπτος, να πάει και να αποδείξει ότι δεν έχει καμία σχέση με το όλο εγχείρημα. Όταν ακούμε ότι θα κάνουν μήνυση στους εισαγγελείς που τους καλέσανε, ότι αυτό δεν είναι αδίκημα, είναι παραγραμμένο αδίκημα, διότι μέσα στα καθήκοντα του Υπουργού είναι και τον αλαδώνεται. Ακούμε διάφορα πράγματα. Αυτά είναι εξοργιστικά. Εξοργιστικά, όχι τόσο για μας. Εμείς έχουμε ακούσει διάφορα στη Βουλή αυτή την τετράδια. Φοβάστε ότι μπορεί να υπάρξει. Για τον ελληνικό λαό, για τον κόσμο που τα παρακολουθεί. Ναι, φοβάστε ότι μπορεί να υπάρξει ρεβάν στη Νέα Δημοκρατία ενέργεια στην κυβέρνηση και τραβάει τίποτα δικού σα υπουργού στα δικαστήρια και τους απαγγείλουν τίποτα κατηγορίες. Ας το κάνει. Ξέρετε, ότι εμείς ανοίγεται δηλαδή τον ασκό του όλου, αυτό λέω. Δεν μπορούμε να τα συμψηφίσουμε αυτά τα πράγματα. Να πούμε ότι θα κουκουλώσουμε πράγματα που η δικαιοσύνη τα κινεί. Δεν τα κινούμε εμείς. Για μην τυχόν και στο μέλλον κάποιοι βάλουν τη δικαιοσύνη. Πρώτα απ' όλα αυτό είναι υποτιμητικό για τη δικαιοσύνη. Όταν λέει ο αντίπαλός μας, ο πολιτικός, ότι θα σας πάμε στα ειδικά δικαστήρια, δεν είναι στο το λένε κάποιοι. Δεν είναι στο χέρι το δικό του να μας πάει στα ειδικά δικαστήρια. Υπάρχει δικαιοσύνη η οποία αυτή αποφασίζει. Τι θέλουν να πούνε, ότι θα δώσουν εντολή σε κάποιους δικαστές να μας πάνε στα ειδικά δικαστήρια? Κοιτάξτε, την αριστερά την έχουν όχι απλώς φοβήσει,
την έχουν κυνηγήσει και την έχουν ταλαιπωρήσει άλλοι πολύ περισσότερο στο παρελθόν. Δεν θα φοβηθούμε τώρα τον κάθε κύριο Γεωργιάδη και τον κάθε κύριο Βενιζέλο. Μάλιστα. Έχουμε ασχοληθεί με πολύ πιο σκληρούς και σοβαρούς αντιπάλους από αυτούς μέσα στην ιστορία μας. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Σπαρτινή, θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ καλά που ήρθατε. Και θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε και εν ώψη της παρουσίας του Πρωθυπουργού βεβαίως στην Πάτρα το επόμενο Σάββατο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε σε αυτό το σημείο κυρίως εσάς φίλες και φίλοι που και σήμερα μας εμπιστευτήκατε για την ενημέρωσή σας. Ακολουθεί και η πρόγνωση για τον καιρό με τον μετεωρολόγο μας Μιχάλη Σιδέρη. Καλό σας βράδυ.